Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού, με την ευχή του Γέροντα. Αυτό το κεφάλαιο που έχει σχέση με την τεκνοποιία είναι από τον πατέρα Παΐσιο και είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά στον Άγιο Ιωακήμ και στην Αγία Άννα, που όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος είναι το απαθέστερο ζευγάρι. Και βέβαια, σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην εγκράτεια, η οποία πρέπει να υπάρχει στην έγαμη ζωή. Και κανείς να μιλάει σήμερα για εγκράτεια στην έγαμη ζωή, ακούγεται και λίγο ίσως υπερβολικό ενδεχομένως, γιατί εδώ δεν υπάρχει εγκράτεια στην άγαμη ζωή, που και γίνονται πολύ μεγάλες αμαρτίες. Αλλά εμείς θα πούμε αυτά που λέει ο Θεός και ο νόμος του Θεού, ο οποίος ακριβώς θέλει να ξεπεράσουμε αυτό το πάθος και μέσα στο γάμο, δηλαδή το σαρκικό πάθος, αυτή την σαρκική, ας πούμε, αδυναμία, για την οποία ο Θεός παραχώρησε το γάμο, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι είναι συγγνώμη πάθος ο γάμος, είναι μια παραχώρηση στην αδυναμία την ανθρώπινη, όχι ότι υποτιμάμε το γάμο, σε καμιά περίπτωση, είναι ευλογημένος ο γάμος και το πρώτο θαύμα του Χριστού μας έγινε σε ένα γάμο, στο γάμο της Κανά. Αλλά βλέπετε, ο ίδιος ο Χριστός μας έζησε παρθενική ζωή, δεν έζησε έγαμο βίο. Και νομιμοποίησε και το γάμο και τον ευλόγησε μέσα σε αυτά τα όρια που έβαλε ο ίδιος, της μονογαμίας και με την, ας πούμε, προσπάθεια μέσα στο γάμο να ξεπεραστεί και κάποια στιγμή να φτάσουν και οι έγαμοι να ζουν έτσι σαν αδέρφια και να ελευθερωθούν από αυτή την, ας πούμε, την, έστω λίγο ή πολύ προσκόλληση στη σάρκα, το λεγόμενο σαρκικό φρόνημα, όπως το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Και είδατε που έλεγε ότι υπάρχουν ανδρόγυνα που έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα ή υπάρχουν άλλο με λιγότερο. Και αυτό το σαρκικό φρόνημα, ξέρετε, περνάει και στα παιδιά. Οπότε έχει σημασία ο αγώνας που κάνουν οι γονείς ώστε να ξεπεράσουν αυτό το σαρκικό φρόνημα, γιατί αυτό θα βοηθήσει και τα παιδιά τους. Όπως και το αντίθετο, έτσι. Όταν οι γονείς δεν προσέχουν και δεν αγωνίζονται αντί των παθών τους, τα περνάνε τα πάθη και στα παιδιά τους. Και αν πέσουν και σε αμαρτίες και βαριές αμαρτίες, ας πούμε τώρα μου έχετε στο νου η έκτρωση, έτσι, που είναι ένας φόνος. Λοιπόν, όταν οι γονείς κάνουν ένα τέτοιο πράγμα, λόγω της φιλαυτίας τους, λόγω των διαφόρων, ας πούμε, συνθήκων, όπως λένε αυτοί, αλλά ουσιαστικά από πίσω κρύβεται η φιλαυτία, η επιθυμία για απόλαυση. Ξέρω, δεν έχω λεφτά, τι να κάνω, ή είναι άρρωστος ο σύζυγός μου, λέει η γυναίκα, τι να κάνω, να το βοηθήσω, το σκοτώνω το παιδί για να βοηθήσω τον άντρα. Δηλαδή είναι κάποιες τέτοιες καταστάσεις πολύ, ας πούμε, διαδεδομένες και φαινομενικά καλές, αλλά δεν είναι καλές. Δεν κάνεις καλό ποτέ όταν σκοτώνεις έναν ανυπεράσπιστο άνθρωπο όπως είναι το έμβριο. Και αυτό, ξέρετε, έχει επιπτώσεις και στα παιδιά. Όχι μόνο πνευματικά, δηλαδή βλάπτονται τα παιδιά που έχουν γονείς οι οποίοι έχουν κάνει φόνο, έτσι, αλλά και σωματικά. Είναι και πιο ευάλωτα σε αρρώστιες, ξέρετε. Μου έκανε εντύπωση, αλλά μετά το σκέφτηκα και ιατρικά και εξηγείται. Είχαν πάει κάποιοι και ρώτησαν τον κύριο Παΐσιο, ξέρω να κάνουν έκτρωση. Και τους είπε να μην κάνουν έκτρωση, διότι θα βλαφτούν τα παιδιά. Τα άλλα που θα κάνουν ενδεχομένως. Είτε από αρρώστιες είτε από ατυχήματα. Και λίγο που το σκέφτηκα ιατρικά, έχει την εξήγησή του, ξέρετε, γιατί κάθε αμαρτία δεν έχει επιπτώσεις μόνο στην ψυχή. Απίσω έκανα έκτρωση λοιπόν. Έβλαψα έναν άνθρωπο. Εγώ έπαθα ζημιά. Στην ψυχή μου σίγουρα έπαθα. Γιατί έκανα ένα φόνο. Στο σώμα μου έπαθα. Έπαθα. Γιατί η ψυχή είναι αλληλένδετη με το σώμα. Όταν η ψυχή σοκαριστεί τόσο πολύ με μια τόσο βαριά αμαρτία, είναι σοκ. Μπορεί και την στιγμή να μην το συνειδητοποιήσεις, και η γυναίκα ιδίως περισσότερο το συνειδητοποιεί, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα το συνειδητοποιήσει πάρα πολύ έντονα.
ότι σκότωσε και είναι φόνησα. Βάζω να συνειδητοποιήσω μετά από 40 χρόνια. Και γι' αυτό έρχονται μεγάλες γυναίκες και ενώ το έχουν ξομολογηθεί, δεν φεύγει από μέσα τους. Και το ξαναλένε και το ξαναλένε. Και τις ταλανίζει αυτό το πράγμα. Γιατί ξυπνάει αυτό που το έχει βάλει ο Θεός μέσα στη γυναίκα, έτσι, και δεν μπορεί να σκοτώσει το παιδί σου. Εκείνη μπορεί να το συνειδητοποιήσει, κάποιος να το συνειδητοποιεί. Αλλά η κάθε αμαρτία, να ξέρετε, έχει και ένα σωματικό αντίκτυπο. Μικρό ή μεγάλο. Δείτε, ας πούμε, όταν αγχωθείτε, αν στεναχωρηθείτε για κάτι, πολύ εύκολα κρυολογείτε. Πολύ εύκολα κρυολογείτε, σας πιάνει συνάχη. Το οποίο τι σημαίνει, ότι έψαν οι άμυνες του οργανισμού και τα μικρόβια χτύψαν τον οργανισμό. Γιατί έψαν οι άμυνες, γιατί η ψυχή βλάφτηκε. Επειδή στεναχωρεί είναι αμαρτία. Έτσι, το άγχος είναι αμαρτία, είναι ολιγοπιστία. Και μετά έρχεται και σωματικά το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Λοιπόν, όταν γίνει μια έκπτωση, μετά το παιδί σίγουρα θα έχει κάτι κακό κληρονομήσει από τη μάνα και από τον πατέρα. Γιατί αυτό το σοκ της ψυχής περνάει και στο DNA. Περνάει και στα κύτταρα, τα σωματικά. Και ξέρετε, ας πούμε, η θεωρία του καρκίνου που μιλάει για καρκινογόνα. Τα οποία όταν, ας πούμε, ο άνθρωπος δεν έχει καλή άμυνα, πιο εύκολα παθαίνει καρκίνο. Ή όταν υπάρχει η μετάλλαξη, ξέρετε, η αλλαγή στο DNA. Αυτό μεταβιβάζεται. Και είναι πιο ευπρόσδεκτο το παιδί. Και έχουμε παιδιά που παθαίνουν καρκίνο, ας πούμε, και φταίνει οι γονείς. Να πως ισχύει αυτό που λέει η Γραφή, ότι αμαρτίες γονέων παιδεύουν στέγνα. Σε βιολογικό επίπεδο, αφήστε το πνευματικό. Επειδή ακριβώς σοκάρουν την ψυχή και μέσω της ψυχής, επειδή αυτά είναι, σαν να λέω, αλληλένδετα, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις, επιδράνε πάρα πολύ το ένα στο άλλο, βλάφτηκε και το σώμα του πατέρα και της μάνας. Και το παιδί είναι πιο ευπρόσδεκτο στα καρκινογόνα. Πιο εύκολα μέσω των μεταλλάξεων, ας πούμε, θα κάνει και αυτό μια μετάλλαξη, η οποία θα είναι καρκινογόνος. Το λέω αυτό γιατί σήμερα θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για την εγκράτεια. Και όσο κανείς προσπαθεί να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, αυτό είναι ευεργεσία όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τα παιδιά του. Κοιτάξτε λοιπόν σήμερα τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος, που είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος, και μιλάει βέβαια με το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λία. Έτσι το λέει αυτό στη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο. Όλα είναι τέλεια, δηλαδή ο Θεός δεν έκανε κάτι κακό. Και εδώ να πω και μια παρένθεση, το σώμα δεν είναι κακό. Ότι το σπέρμα είναι κακό, ας πούμε. Δεν είναι κακό. Κακό είναι το σωματικό φρόνημα, το σαρκικό φρόνημα. Αυτό είναι το κακό. Όταν κανείς κολλήσει σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Ό,τι έκανε ο Θεός είναι άγιο. Είναι τέλειο. Καλό λία. Επομένως δεν έχεις να παλέψεις με το σώμα, να σκοτώσεις το σώμα, αλλά με τα πάθη. Με την προσκόλληση στο σώμα, δηλαδή, την αρρωστημένη, που λέγεται φιλαυτία, λέγεται φιλιδονία, λέγεται, ας πούμε, γαστριμαργία, λεμαργία, όλα αυτά. Με αυτά πρέπει να παλέψεις. Να γίνεις παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Αυτή είναι η σταθερή γραμμή της Ορθοδοξίας. Ο Θεός λοιπόν τα έκανε όλα καλά λία. Ο άντρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα. Αυτό δεν είναι κακό. Τι υπάρχει. Παντού υπάρχει. Και στους μοναχούς υπάρχει και στις μοναχές υπάρχει παντού. Και η γυναίκα προς τον άντρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Στο μοναχό και στη μοναχή βεβαίως αυτό υπερβαίνεται, διότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν υπόσχεση στο Θεό, ας πούμε όρκο στον Θεό, να φυλάξουν παρθενία. Οπότε με το σοφρονισμένο λογισμό τους, ας το πούμε, το χαλιναγωγούν αυτό, το ένστικτο, αυτή την φυσική έλξη. Αν αυτή η έλξη δεν υπήρχε, δεν θα παντρευόταν κανένας, έτσι, δεν θα έκανε παιδιά. Γι' αυτό ο Θεός, ας πούμε, έβαλε και μία, ας το πούμε, ειδονή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι για να αυτονομήσεις την ειδονή, όπως και στο φαγητό. Αν δεν είχε και λίγο ειδονή το φαγητό, δεν θα τρώει κανένας, θα πεθαίνουμε από την πείρα. Έτσι. Από αγάπη ο Θεός το κάνει αυτό. Αν όμως είτε αυτονομήσεις το φαγητό ως ειδονή και πέσεις με τα μούτρα, ας πούμε, θα αρρωστήσεις. Όχι μόνο πνευματικά αρρωστήσεις και σωματικά. Έτσι βλέπετε, η γαστριμαρία και η λεμαργία έχουν γεννήσει όλες τις σύγχρονες, τις μοντέρνες αρρώστιες. Αν λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια.
θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα είχε αργότερα στην οικογένεια με την ανατροφή των παιδιών κλπ. Και δεν θα αποφάσισε να ξεκινήσει, γιατί τα παιδιά είναι κόπος, είναι σταυρός. Θα πρέπει να ταπεινωθείς, να καθαρίσεις το παιδί σου. Βέβαια, ποιος το καθαρίζει, εσύ το καθαρίζεις. Λοιπόν, να πέσει λίγο η λεγόμενη αξιοπρεπειά σου. Έτσι, θα πνείς τα πόδια της σύζυγου, θα καθαρίσεις το πάτωμα του λόγου, με την τουαλέτα σου. Ποιος το κάνει. Και ακριβώς αυτό είναι που σε προάγει πνευματικά, λέει και ένας κόπος. Και έχει βέβαια και μια αμοιβή. Γιατί βλέπεις αυτό το θαύμα, που είναι όντω θαύμα, βλέπεις ένα μωρό, ας πούμε, να μεγαλώνει, ένα όρημο άνθρωπο, και εσύ να μπορείς να το καθοδηγήσεις, να το βάλεις στον παράδεισο που είναι και το πιο μεγάλο από όλα. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει 5%. Σε άλλους 10, 30 κλπ. Όντως, βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα, ας πούμε, σαρκικό έντονο. Δεν τους νοιάζει, εντάξει. Είναι δώρο, είναι δώρο του Θεού, φυσικό. Έχουν πολύ λίγο, 5% σου λέει. Είναι άλλοι που έχουν πολύ πρόβλημα. Θα πεις τώρα τι γίνεται. Γιατί να είναι αυτή η διαφορά. Είναι πολλά. Είναι οι πρόγονοι. Γιατί σας είπα, οι αδυναμίες μεταβιβάζονται. Αν ο πρόγονος, ας πούμε, είχε πολλές σαρκικές αμαρτίες, αυτή τη σαρκικότητα τη μεταβιβάζει στο παιδί. Γι' αυτό και ο Θεός, ας πούμε, που είναι πολύ δίκαιος, δεν θα μας κρίνει έτσι μόνο με τις δικές μας πράξεις. Δεν φταίμε μόνο εμείς για τις πράξεις μας, αλλά υπάρχουν και τα background, έτσι, το υπόβαθρο. Ποιους είχες γονείς, ποιους είχες παππούδες. Και πολλά άλλα, έτσι. Και ουσιαστικά είναι όλη η ρίζα σου, ας πούμε, από τον Αδάμ και μετά. Κληρονομούμε όλο τον Αδάμ. Μέσα στο DNA μας υπάρχει όλη η σειρά αυτή των ανθρώπων από τον Αδάμ μέχρι εμάς. Με όλα τα καλά και με όλα τα κακά. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι με 5%, 10%, 30%. Αλλά προσέξτε τι λέει τώρα. Σήμερα πού να βρεθούν άνθρωποι να έχουν 5% σαρκικό φρόνημα. Να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα. Και να μην πειράζονται. Να βλέπουν οι άντρες τις γυναίκες να είναι σαν να βλέπουν έναν άνθρωπο κανονικά. Δεν σκέφτονται ότι είναι γυναίκα. Η γυναίκα να βλέπει έναν άντρα και να λέει άνθρωπος. Δεν πάει ο νους του ότι είναι άντρας. Να τον δει αλλιώς δηλαδή. Υπάρχουν σήμερα, τι δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν. Φταίει η κοινωνία, δεν φταίει η κοινωνία. Φταίει, είπαμε, οι πρόγονοι. Έτσι. Η κοινωνία έρχεται μετά, σαν συμπληρώμα στην όλη κατάσταση. Επειδή ακριβώς έχουμε γενικώς αρρωστήσει πάρα πολύ, σαν ανθρώπινη κοινωνία, σαν ανθρώπινο σύνολο, σαν ανθρωπότητα, σε σχέση με τους πρώτους, πάρτε τον Αδάμ, ας πούμε, την Εύα, ζήσανε 900 χρόνια. Εμείς δεν, γιατί δεν ζούμε 900 χρόνια. Και είναι πραγματικά χρόνια αυτά, δεν είναι φανταστικά. Γιατί έχει αρρωστήσει πολύ και η ψυχή μας και το σώμα. Και είμαστε πολύ ευάλωτοι. Και εύκολα πεθαίνουμε. Λοιπόν, έχει προχωρήσει πολύ αμαρτία, έχει περισσεύσει αμαρτία και γεννάμε και παιδιά τα οποία είναι ακριβώς φορτισμένα με αυτή την κακή κληρονομικότητα. Γι' αυτό λέει ο Γιώργος, δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο αγνό σήμερα. Γιατί έχει όλη αυτή την αλυσίδα των εμπαθών ανθρώπων πίσω του. Πάντως, σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από τον Θεό η δυνατότητα να φτάσουν στην απάθεια αν αγωνιστούμε φιλότιμο. Προσέξτε μου τώρα το μεγαλείο έτσι του ανθρώπου. Μπορεί να έχει την κακή κληρονομικότητα, μπορεί να την υπερβεί, μπορεί. Μπορεί να την υπερβεί, να την ξεπεράσει. Και ας είναι οι γονείς του ότι να είναι και πόρνοι, ας πούμε, μπορεί να γίνει άλλος. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους που ξεπέρασαν όλη αυτή την κακή κληρονομικότητα. Γιατί υπάρχει χάρη του Θεού. Η οποία χάρη του Θεού, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από τη μετάνοια, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από την άσκηση, ποτίζει την αρρωστημένη ψυχή και την κάνει υγιή. Ο Γέροντας Πορφύριος τα έλεγε έτσι πολλές φορές, ότι η εξομολόγηση είναι μια διαδικασία ψυχοθεραπείας, μάλιστα η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη ψυχοθεραπεία. Αυτά που λένε ψυχοθεραπείες οι κοσμικοί είναι λάθος. Είναι απλώς τεχνικές συμπεριφοράς, στην καλύτερη περίπτωση. Μπορεί να είναι και ζημιογόνες πολλές φορές. Η αληθινή ψυχοθεραπεία είναι η εξομολόγηση και μάλιστα η γενική εξομολόγηση. Να κάνεις μια καλή γενική εξομολόγηση όλη σου τη ζωή και από καιρούς καιρό να επαναλαμβάνεις αυτό το πράγμα.
Γιατί έλεγε ο Γέροντας που έβλεπε ότι περνάμε, λέει, από τον πνευματικό ακτίνες χάρης και ποτίζουν την ψυχή και την ώρα που εσύ μιλάς και λες, ας πούμε, τη ζωή σου όλη, ο πνευματικός προσεύχεται και σου στέλνει ακτίνες θείας χάρης και κλείνουν οι πληγές της ψυχής. Όλη αυτή η κακή κληρονομικότητα, ας πούμε, έτσι περιβαίνεται. Και ενώ μέχρι τότε μπορεί να έχεις μια γαστριμαργία και να μην ξέρεις και από πού είναι, και να φταίνει η προγονή σου, ή να φταίει η μάνα σου, ας πούμε, η οποία δεν σου είχε δώσει όση αγάπη ήθελες. Και τώρα να σου βγαίνει σαν λεμαργία εσένα, και δεν μπορείς να ελέγξεις το φαγητό. Λοιπόν, πας εκεί, εξομολογείσαι, τα καταθέτεις όλα στον Θεό και περνάει χάρη του Θεού και κλείνει όλα αυτά τα πράγματα που έχεις ενδεχομένως από έμβριο, από βρέφος ή τα έχεις πάρει από τους προγόνους. Έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος πάλι ότι οι σχιζοφρενείς ζούνε, λέει, βιώματα των προγόνων τους. Φαντάζεστε, μέσα από το DNA τους δηλαδή, ξαναζούνε βιώματα των προγόνων τους. Είναι μυστήριο, μεγάλο ο άνθρωπος. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά μπορούν να υπερβαθούν με τη χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος. Όταν έρθει λοιπόν η ενέργεια του Θεού μέσα σου, τα πάντα φεύγουν. Ξεπερνούν τα πάντα. Που δεν φεύγουν ούτε με χάπια, έτσι, ούτε με ψυχαναλύσεις. Εκεί μάλλον γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Στην ψυχανάλυση, τι κάνεις. Ανακατεύεις τον βούρκο. Και όταν ανακατεύεις τον βούρκο, βγαίνει και αναθυμιάσεις περισσότερες. Και όχι μόνο δεν θεραπεύεσαι, μπορεί και να βρωμιστείς ακόμα περισσότερο και να αποτρελαθείς κιόλας από την πολλή αυτοανάλυση. Δεν δικαιολογούνται οι έγγαμοι επειδή ακολούθησαν τον έγγαμο βίο να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα. Δεν δικαιολογείς να το ξεχνάς αυτό. Δεν είσαι μόνο σάρκα. Να είσαι έγγαμος, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι δούλος της σάρκας και θα κάνεις μια σαρκική ζωή. Υπάρχει το πνεύμα, υπάρχει και η ψυχή. Υπάρχει το πνευματικό σου κομμάτι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνοντο. Πρέπει να αγωνίζονται να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα, έτσι όπως λέει ο νόμος του Θεού. Και ο Πάστορας Παύλος θα δείτε που ακριβώς αυτό λέει. Η σάρκα επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Όσο ενισχύεις τη σάρκα, τόσο αδυνατίζεις το πνεύμα, μέχρι και να το σκοτώσεις ή δυνατόν. Όσο ενισχύεις το πνεύμα, δυνατίζεις τη σάρκα. Όσο δυνατίζεις τη σάρκα, ενισχύεις το πνεύμα. Και μπορείς να πετάξεις πνευματικά. Γι' αυτό έλεγε μάλιστα ο Άγιος Πόστος Παύλος, όταν θέλουν, λέει, το ανδρόγυνο να προσευχηθούν περισσότερο εντονότερα, να πλησιάσουν στο Θεό, θα κάνουν αποχή, θα κάνουν κράτη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει ορίσει, ας πούμε, όταν υπάρχει νηστεία από τροφές, να υπάρχει νηστεία και από αυτό. Για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πιο ελεύθερη, ας πούμε, και ανετότερη πρόσβαση στο Θεό, στην προσευχή και σε όλα αυτά. Ο Γιώργος είχε γράψει μια επιστολή για αυτό το θέμα και μάλιστα την είχε γράψει σε κάποιον ο οποίος είναι ιερέας. Για το θέμα των σχέσεων, των συζυγικών σχέσεων, τόσο των εγγάμων ιερέων, όσο και των λαϊκών. Λέει λοιπόν, δεν καθορίζουν οι Άγιοι Πατέρες το πώς ακριβώς θα το κάνουν. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός, έτσι, το οποίο θα το τακτοποιήσει αυτό το θέμα, ανάλογα με ποιον έχει απέναντί του. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Δεν μπορείς να πεις εγώ θα πάρω με το πιδάλιο τους κανόνες της Εκκλησίας και ό,τι λέει το πιδάλιο θα κάνω. Θα πρέπει να έχεις έναν οδηγό, ένα πρόσωπο δηλαδή ζωντανό, για να σου πει ακριβώς τι θα κάνεις εσύ, όχι τι λένε τα γενικά. Όπως υπάρχει το βιβλίο της παθολογίας, αλλά κανένας δεν παίρνει το βιβλίο της παθολογίας για να θεραπευτεί, έτσι θα πάει σε έναν γιατρό. Γιατί αλλιώς να πάρεις το βιβλίο της παθολογίας και εφαρμόσεις τι λέει εκεί πέρα, έτσι. Χωρίς να λάβεις υπόψη σου την ιδιαιτερότητά σου. Λέει λοιπόν, δεν είναι κάτι που καθορίζεται, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να μπουν σε ένα καλούπι. Οι πατέρες το αφήνουν, προσέξτε, στη διάκριση, στο φιλότιμο, στην πνευματική ευαισθησία και στη δύναμη του καθενός. Στο φιλότιμο σου και στη διάκρισή σου και στην ευαισθησία σου. Για να γίνω πιο αντιληπτός, γράφω περιπτώσεις αγωνιστών
γάμων ιερέων και λαϊκών που ζουν και γνωρίζουν. Ο Γιώργος μιλούσε πάντα με παραδείγματα και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν μιλούσε έτσι θεωρητικά. Γενικά στην Εκκλησία μας δεν μιλάμε θεωρητικά. Ούτε κάνουμε φιλοσοφία, ούτε στοχασμό. Έτσι, μιλάμε πάνω στα πράγματα και για πράγματα, για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μιλάμε για ιδέες, όπως μπορούσε ο Πλάτωνας, για φιλοσοφία. Λοιπόν, υπάρχουν εκείνοι που ήρθαν σε επαφή μετά το γάμο και αποκτήσανε ένα, δύο, τρία παιδιά και μετά ζουνε παρθενία. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι. Έκαναν τα παιδιά τους και μετά σου λέει, θα ζήσουν σαν αδέρφια. Έχουν πολύ πνευματικό εφελότητα. Άλλοι έρχονται μια φορά το χρόνο για τεκνογονία και μετά ζουν σαν αδέρφια πάλι. Άλλοι απέχουν τις περιόδους των νηστιών και μετά έρχονται σε επαφή, όπως λέει, ας το πούμε, η Εκκλησία, το μέσο όρο, αυτό είναι ο μέσο όρο. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν περισσότερο, σου λέει μια φορά το χρόνο, οι άλλοι καθόλου κάνουν τα παιδιά και σταμάτησαν. Άλλοι δεν μπορούν να πετύχουν ούτε αυτό, να κρατήσουν τις νηστείες δηλαδή. Άλλοι μια φορά στο ενδιάμεσο της εβδομάδας, για να είναι τρεις μέρες πριν τη Θεία Κοινωνία και τρεις μετά τη Θεία Κοινωνία. Άλλοι σκοντάσουν και εδώ. Γι' αυτό και ο Χριστός μετά την Ανάσταση που παρουσιάστηκε στους Αποστόλους, η πρώτη του λέξη ήταν «Καθώς απέσταρκέμαι ο Πατήρ, καγώ πέμπω εμάς. Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν την όν αφήτε τα σαμαρτίας αφήεντε αυτής, αν την όν κρατείτε και κράτητε». Έδωσε εξουσία ο Χριστός μας στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους, δηλαδή στους επισκόπους και οι επίσκοποι στους πνευματικούς, αφήνουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο σκοπός είναι να αγωνιστεί κανείς με διάκριση και φιλότιμο. Αυτό είναι. Να έχεις φιλότιμο. Να μην, ας πούμε, ψάχνεις μέχρι εκεί που δεν κολλάζει, όπως έλεγε ο Γιώργος, σε άλλη περίπτωση. Τα όρια δηλαδή. Επιτρέπεται, πόσο επιτρέπεται. Σαν να είναι να χάσεις κάτι. Ίσα-ίσα κερδίζεις. Όσο περισσότερο αγωνίζεσαι, με περισσότερο φιλότιμο, τόσο περισσότερο κερδίζεις από το Θεό. Την αρχή φυσικά δεν βοηθάει η ηλικία, γιατί δεν υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις, έτσι, και υπάρχουν πολλές αρχικές, ας το πούμε, επιθυμίες κλπ. Πολύ αρχικό φρόνημα. Και λέγοντας να αγωνιστείς όσο μπορείς με φιλότιμο διάκριση και ανάλογα με τις πνευματικές δυνάμεις. Όσο περνά τα χρόνια και εξασθενεί η σάρκα, μπορεί να επιβληθεί το πνεύμα. Και παράλληλα αρχίζουν να γεύονται και οι έγγαμοι, λίγες από τις θείες ειδονές. Οπότε δεν ζητάνε πλέον τις αρχικές. Όσο κανείς πλησιάζει στον Θεό, τόσο ευχαριστείται πνευματικά και καταλαβαίνει ότι για αυτές τις ειδονές είναι πλασμένος ο άνθρωπος. Όσο είναι νέος σου λέει, γι' αυτό είμαστε. Δεν είμαστε γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ κατώτερο. Είμαστε για τις θείες ειδονές πλασμένοι. Και μακάρις είναι ο άνθρωπος που το καταλαβαίνει από νέος, έτσι, και αφιερώνεται στο Θεό. Αλλά και οι έγγαμοι που δεν το καταλάβουν, ας πούμε, από νέοι, σιγά σιγά πρέπει να το καταλάβουν. Όσο πλησιάζουν το Θεό θα πρέπει να γεύονται περισσότερο τον Θεό. Οπότε θα λιγοστεύουν οι σαρκικές επιθυμίες και θα αυξάνονται οι πνευματικές, ας πούμε, επιθυμίες για πνευματικές ειδονές. Αποσύρονται φυσιολογικά από τις αρχικές ειδονές, τις οποίες τότε τις βλέπουν πολύ τυποτένεις, ενώ στην αρχή, έτσι, όταν ήταν πολύ νέοι, τις βλέπαν σαν κάτι πολύ μεγάλο, μετά τις βλέπουν πολύ τυποτένεις. Έτσι εξαγνίζονται κατά κάποιο τρόπο και οι έγγαμοι και φτάνουν στον Παράδεισο από το ξεκούραστο μονοπάτι με τις στροφές. Έχει στροφές βέβαια, αλλά είναι ξεκούραστο. Ενώ οι μοναχοί χτυπάνε κατακόρυφα, σκαρφαλώντας τα βράχια και ανεβαίνουν στον παράδεισο. Έτσι δεν πάνε από στροφές, πάνε κατευθείαν. Πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι το θέμα των σχέσεων δεν είναι θέμα μόνο δικό σου. Ούτε έχεις δικαίωμα να το ρυθμίσεις μόνος σου. Αλλά εξ συμφώνου, κατά τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή με τη σύζυγο. Όταν γίνεται και αυτό το εξ συμφώνου, πάλι χρειάζεται προσοχή. Ο δυνατός θα πρέπει να παίρνει τη θέση του αδύνατου.
πολλές φορές για να μην λυπήσει το ένα μέρος του άλλου, λέγει ότι συμφωνεί, αλλά εσωτερικά ταλαιπωρείται. Αυτό συμβαίνει ιδίως στις γυναίκες που έχουν λίγο φόβο Θεού και έχουν ζωηρή σάρκα. Πολλές φορές από διακρισία, μερικοί ευλαβείς άνδρες, επειδή ακούνε από τις γυναίκες τους ότι συμφωνούν, προχωρούν αδιάκριτα σε μεγάλο διάστημα εγκρατείας. Και τότε οι γυναίκες ταλαιπωρούνται και ξεσπάνε σε νευρικότητες κλπ. Βλέπετε πόσο φιλάνθρωπος είναι ο γέροντας. Και θα παίξει το μέρος του αδύνατο. Οι άνδρες νομίζουν ότι οι γυναίκες τους έχουν προχωρήσει στην αρετή και θέλουν να ζουν πιο άγνα, σε μεγαλύτερα διαστήματα, και μπαίνει μετά ο πειρασμός στις γυναίκες και θέλουν να γνωρίσουν φίλους. Και όταν γίνει αυτό, τις πιάνει η τύψη της συνειδήσεως για την πτώση και οι άνδρες προσπαθούν να ζήσουν πιο άγνα, βλέποντας τις γυναίκες να μην έχουν διάθεση. Νομίζουν έτσι ότι έχουν προχωρήσει πιο πνευματικά και δεν επιθυμούν σαρκικά πράγματα. Αιτία φυσικά είναι και ο δικαιολογημένος γυναικείος εγωισμός και η ζήλια που νιώθουν μειονεκτικές. Η γυναίκα όταν δει τον άνδρα να θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, ζορίζει τον εαυτό της για να τον ξεπεράσει. Έτσι υπάρχει αυτός ο εγωισμός. Και αυτό θέλει προσοχή. Όταν κανείς ας πούμε μετανοεί, υπάρχουν άνδρες που μετανοούν σε μεγάλη ηλικία όταν είναι ήδη παντρεμένοι. Έτσι, η γυναίκα δεν έχει ακόμα μετανοήσει. Και βλέποντας η γυναίκα τη στροφή που κάνει ο άνδρας, ζηλεύει. Μπορεί να μην το λέει, αλλά ζηλεύει. Θα πρέπει εκεί να έχει πνευματικό ο άντρας, έτσι, που να ξέρει λίγο από αυτά, να το βοηθήσει, να το πει ότι δεν πρέπει να δείχνεις τι κάνεις στη γυναίκα σου. Γιατί τη σκηνή ζήλια όντως και αυτόν. Να τα κάνεις όσο γίνεται κρυφά τα πνευματικά. Και αυτή σιγά σιγά με απλότητα και με φιλότητα θα πει και αυτή στον δρόμο του Θεού. Η γυναίκα λοιπόν θέλει να το ξεπεράσει όταν δει ότι ο άνδρας κάνει πνευματική ζωή. Συγχώρησέ με που μπήκα σε ξένα μπέλια, γιατί το έργο του μοναχού είναι το κομποσχήνι και όχι αυτά τα θέματα. Βλέπετε, ο γέροντας είναι ερημίτης, ασκητής. Αλλά από αγάπη στον άνθρωπο, λέτε, συμβουλεύει. Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος, έτσι είναι ασκητής, είναι μοναχός, είναι παρθένος. Και όμως θα δείτε που στις επιστολές του τακτοποιεί αυτά τα θέματα, το συζυγικό σχέσιο. Από πολύ αγάπη στους ανθρώπους. Για να μην σε λυπήσω, αναγκάστηκα να σου γράψω μερικά από αυτά που γνωρίζω από μακριά, τα οποία ταλαιπωρούν τα αδέρφια μας στον κόσμο και δίνουν χώρο στον εχθρό. Έχει μεγάλη σημασία αν είναι και οι δύο σύζυγοι όμοιοι στην κράση. Όταν τύχει ο ένας να έχει ήπια και ο άλλος ζωήρη, θα πρέπει να γίνεται μια θυσία από τον δυνατότερο προς το φιλάσθενο και σιγά σιγά να βοηθηθεί να λάβει την υγεία ο φιλάσθενος και με υγεία και οι δύο τότε να προχωρούν. Αυτά λέει ο γέροντας για αυτό το θέμα, έτσι, της εγκρατείας. Εκείνο πάντως που είναι βέβαιο και σίγουρο και πέρα από κάθε αμφιβολία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αγωνιστική προσπάθεια και από τους δυο. Έχουν υποχρέωση να εγκρατεύονται, να αγωνίζονται για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Θυμάστε που λέγαμε για την Παναγία μας, γιατί ακριβώς γεννήθηκε Παναγία, διότι οι γονείς της ήταν Πανάγιοι και αυτή την αγνότητα τη μετέδωσε. Και το Άγιο Πνεύμα λέει αγωνιζόταν να βρει ένα αγνό ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια για να προκύψει η Παναγία, η οποία θα γεννούσε τον Χριστό. Και έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο λογισμός μου λέει ότι αν υπήρχαν άλλοι νωρίτερα, θα ερχόταν νωρίτερα αυτός, αλλά δεν έβρισκε ένα αγνό ζευγάρι όπως ήταν ο Άγιος Ιωακήμ και η Άννα. Που σημαίνει αυτό τι, ότι κανείς όταν φυλάσσει έτσι όσο μπορεί την αγνότητά του, την εγκράτειά του και γενικά τον νόμο του Θεού, γίνεται τελικά ευλογία όχι μόνο για τον εαυτό του, ούτε μόνο για τα παιδιά του, αλλά τελικά γίνεται ευλογία για όλο τον κόσμο. Και ένας αγνός άνθρωπος, πολύ εύκολα γίνεται και Άγιος και Πανάγιος, είναι ευλογία για όλο τον κόσμο. Αυτό βλέπετε όταν κανείς
Είναι έργαμος, έτσι, εργάζεται σωστά πνευματικά, εργάζεται παγκόσμια. Έτσι, είναι ένας παγκόσμιος, ένας οικουμενικός άνθρωπος. Και εσύ είναι έργαμος. Και θα πρέπει να νιώθει ότι είναι ένας παγκόσμιος άνθρωπος. Να μην κλειστεί δηλαδή στα στενά όρια της οικογένειας. Εγώ και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου, όπως λένε πολλοί. Γιατί και αυτό είναι ουσιαστικά ένας διευρυμένος εγωισμός. Ένα διευρυμένο εγώ. Θα πρέπει να ανοίξεις και να δεις τη μεγάλη οικογένεια του Θεού που είναι όλη η Εκκλησία. Και όλος ο κόσμος. Ο οποίος καλείται να γίνει η Εκκλησία. Ένα παιδάκι που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα έχει από μικρό τέτοιες τάσεις. Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοια παιδιά. Και έχουν σαρκικό φρόνημα από 3 χρόνια. Μη σε αυτήν την πράξη. Γι' αυτό λέω στους γονείς, προσέχετε τα παιδιά σας. Τι βλέπουν, τι κάνουν, με ποιους είναι. Γιατί γίνονται μεγάλες ζημιές από πολύ μικρά παιδιά. Ιδίως σήμερα που και η τηλεόραση όλα τέτοια πράγματα δείχνει και στο σχολείο τέτοια πράγματα συζητάνε τα παιδιά. Και από 3 και από 4 χρονών έχουμε πτώσεις πολύ μεγάλες. Και ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη καταστροφή. Όταν το παιδί χάσει την απλότητά του, ο νέος χάσει την απλότητά του, γίνεται ένας συγκλονισμός, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος. Συγκλονισμός ψυχοσωματικός. Σας είπα, η αμαρτία αφήνει πάντα τη ίχνη. Και για να καταλάβετε πόσο σοβαρά ίχνη αφήνει, μπορείτε να το καταλάβετε από το τι κανόνα έχει κάθε αμαρτία. Ο κανόνας που βάζουν οι άλλοι πατέρες είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να θεραπευτείς, δεν είναι τιμωρία. Ας πούμε για την πορνεία, αυτό που λένε ελεύθερες σχέσεις, ολοκληρωμένες σχέσεις, δίνουμε και ωραία ονόματα, που είναι ολοκληρωμένη πορνεία, τι είναι. 3 με 8 χρόνια, σου λέει, χρειάζεσαι για να θεραπευτείς, για να συμμαζευτεί λίγο η ψυχή και να μπορέσει να κοινωνήσεις. Καταλάβατε τι ζημιά γίνεται. Ή αν κάνεις, ας πούμε, φόνο, έκτρωση, ας πούμε. Αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου 30 χρόνια. Φαντάζεσαι τι συγκλονισμό παθαίνει η ψυχή δηλαδή. Μετά πώς να μην πάθουν οι γυναίκες ψυχολογικά προβλήματα. Πώς να πάθουν. Όταν το 43% στην Αμερική έχουν κάνει έκτρωση. Από τις γυναίκες. Αυτές που είναι κάτω από 45 χρόνια, έτσι. Έχουν κάνει έκτρωση. Δηλαδή οι μισές γυναίκες, και φυσικά και οι μισοί άνδρες, γιατί η γυναίκα δεν είναι μόνη της έγκυος, λοιπόν είναι φωνιάδες και φώνησες. Καταλαβαίνετε τι ψυχολογικά τραύματα κουβαλάμε. Και μετά λέμε γιατί αυξάνεται τα ψυχολογικά και όλα αυτά. Και φυσικά δεν υπάρχει χάρη στον Θεό. Οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι μακριά από την Ορθοδοξία κατά κανόνα. Δεν υπάρχει και εξομολόγηση. Φαντάζεστε τι δράμα ζουν. Γιατί η αμαρτία είναι ένα μεγάλο δράμα. Και όταν δεν έχεις και τον τρόπο να φύγεις από τις ενοχές. Γιατί δεν πας στον ψυχολόγο, τι θα σου κάνει. Δεν μπορεί να σου πάρει την ενοχή. Να σου πει ακόμα, σε καθησυχάσει, ξέρω εγώ, να σου πει τι. Να το ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει. Ναι. Έχουμε δει ότι υπάρχουν περιπτώσεις και 3 ετών που υπάρχουν μεγάλες πτώσεις. Ναι, παιδάκια, 3 ετών, ναι. Τι τρεις πτώσεις. Να κάνουν και ισαρκική μίξη μεταξύ τους. 3 ετών. Ναι, ναι. Μη σας φαίνεται παράξενο. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί και η κοινωνία μας έχει χαλάσει πάρα πολύ, έτσι. Αλλά και, σας είπα, υπάρχει το σαρκικό φρόνημα των γονέων. Συν την τηλεόραση, συν όλα αυτά. Δυστυχώς αυτά που δείχνουν στην τηλεόραση, πολλές φορές τα κάνουν μεταξύ τους τα αδέρφια. Μικρά παιδάκια. Γι' αυτό λέω στους γονείς, προσέχετε την τηλεόραση και όλα αυτά. Υπάρχει και η άγνοια, υπάρχει και ο διάβολος, έτσι. Δεν υπάρχει και η αντίσταση. Για το μικρό παιδάκι, όπως είναι κατά κανόνα τα παιδιά σήμερα, είναι ακατήχητα. Δεν ξέρουν τίποτα. Ούτε για το λόγο του Θεού, ούτε για πανταχού παρουσία του Θεού. Και έχουν όλη αυτή την ενθάρρυνση προς τη σαρκική αμαρτία από όλο το περιβάλλον. Στην αρχή αυτό είναι απαλό, όπως όλα τα κληρονομικά πάθη. Το πάθος του σαρκικού λέγεται, αλλά στην αρχή είναι απαλό. Μπορείς εύκολα να το ξεριζώσεις, έτσι, να το θεραπεύσεις. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους, στα μωρά τους. Τα μωρά δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται, να ξέρετε. Και πολλοί εγωισμοί έχουν, πολλοί πείσμα έχουν.
και σαρκικό χρόνο. Στην αρχή λοιπόν αυτό είναι απαλό, σαν την τσουκνίδα που μόλις φυτρώνει είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις, ενώ όταν μεγαλώσει τσιμπάει και μπορεί να θεραπευτεί από ένα καλό πνευματικό που έχει διάκριση. Αν όμως δεν το κόψει στη μικρή ηλικία, θα χρειαστεί πολύ να αγωνιστεί όταν μεγαλώσει να το κόψει. Να τη βοηθάει η εξομολόγηση από μικρά. Αλλά το δημόνιο αγωνίζει στα παιδιά από 3 και από 4 χρονών στην εξομολόγηση. Το λέω στους γονείς και εκεί ξαφνιάζει το σπίτι τόσο μικρά. Περιμένει να πάει 11 και 12 χρονών το παιδί να σκεφτούν μήπως πρέπει να το πάνε να εξομολογηθεί. Οπότε τότε ήδη το έχουν χάσει το παιδί γιατί αρχίζει η εφηβεία και το παιδί σου λέει δεν θέλω. Μέχρι εδώ μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Είπατε, καθώς διαβάζατε, ότι κάτι που έχουν μόλις περνάει στα παιδιά έχουν πάει προς τίμα σε ένα μοναστήρι και δεν διαπεραγμένο, ήταν πολύ εντύπωση. Έγραφε ευχή ο χρονιός στη λύση του Θεμέλα Ήκου. Ήθελα να μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό. Ναι, ευχές είναι οι προσευχές, έτσι. Αυτό που λέμε, να πάρεις την ευχή του πατέρα σου και της μάνας σου. Είναι, ας το πούμε, η χάρη που έχει ο πατέρας και η μάνα, προσεύχεται, παρακαλάει τον Θεό και έρχεται και σκεπάζει και εσένα. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέμε, να πάρεις την ευχή του γεροντά σου. Στα γιώργια το εκτιμούν πάρα πολύ. Πριν πεθάνει ο γέροντας, να σου δώσει την ευχή του δηλαδή. Θεωρούμε ότι παίρνουμε και τα χαρίσματά του. Το ίδιο και με τους γονείς, έτσι υπάρχει αυτή η σχέση. Υγού προς πατέρα. Έτσι. Και σου μεταδίδει τα χαρίσματά της η μάνα σου, όταν σου δώσει την ευχή της ή ο πατέρας σου. Αυτό, αυτή την έννοια έχει. Και μετά βέβαια με τη χάρη αυτή που έχεις, στηρίζεις και εσύ την οικογένειά σου, αυτό που πας να κάνεις. Ερωτικά. Στις προσευχές του πατέρα σου θυμάσαι, αν πεθάνεις, ας πούμε, πεθάνει ο πατέρας σου μαλωμένος μαζί σου, έτσι. Πεθάνει έτσι πικραμένος. Ξέρετε, είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Πεθάνεις και δεν έχεις συγχωρεθεί. Γιατί εντάξει, άνθρωποι είστε, μπορεί κάποιοι να κάτι να γίνει, ας πούμε. Μην το αφήνεις, αμέσως να το τακτοποιείς. Μην αφήνεις τον πατέρα σου πικραμένο, ποτέ, ή τη μάνα σου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, πολύ μεγάλη. Και σήμερα, ας πούμε, που αυθαδιάζουν τα παιδιά τους παιδιά και φτάνουν να τους χτυπήσουν και όλα, είναι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Έτσι, διώχνουν το Θεό δηλαδή από πάνω τους. Και χωρίς το Θεό, χωρίς τη σκέπη του Θεού, πού πας, είσαι ανοιχτός στους κεραυνούς όλους, τον δαίμονα. Μετά τίποτα δεν σου πάει πάνω. Βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα το λέει ο Θεός ότι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να εύση γέννητε και έση μακροχρόνιος επί της γης. Τότε ήταν, ας πούμε, πιο σαρκικοί, πιο, ας πούμε, γήινοι άνθρωποι και του λέει, θέλετε να ζήσετε πολλά χρόνια, έση μακροχρόνιος. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, θα έχεις την ευλογία του Θεού. Όταν καλλιεργηθήκαμε, μας είπε ο Θεός και για τη Βασιλεία του Θεού, που είναι πολύ ανώτερο από το να ζήσει πολλά χρόνια εδώ. Σήμερα δυστυχώς ακόμα είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και ενεργούμε ως παλαιοδιαθηκικοί άνθρωποι. Αλλά και ως παλαιοδιαθηκοί δεν ενεργούμε δυστυχώς, ούτε κι αυτό. Γιατί και ως παλαιοδιαθηκοί να ενεργούσαμε, πάλι θα τιμούσαμε τον πατέρα μου και τη μάνα μας. Παίρνεις τα χαρίσματά του, αυτό είναι. Και άμα δεν είχε χαρίσματα. Κάτι. Και μόνο το σεβασμό που του δίνεις, ξέρετε τι γίνεται. Τα παίρνεις από τον Θεό. Και αν δεν έχει εκείνος, θα δίνει ο Θεός. Και θα πάρεις, ξέρεις πόσο, όχι όσο έχει εκείνος, αλλά όσο εσύ θα δείξεις ευλάβεια. Μπορεί αυτός να έχει 50 βαθμούς χαρίσματα, έτσι. Εσύ να έχεις ευλάβεια 200, θα πάρεις 200. 200 βαθμούς. Χάρη, κατάλαβες. Γιατί ο Θεός βλέπει με τι ευλάβεια πλησιάζει τον πατέρα και τη μάνα σου, με τι σεβασμό. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Μπορεί ο γεροντά σου να μην είναι τόσο χαρισματικός. Έτσι. Αν εσύ τον πλησιάζει με τέτοια ευλάβεια που ας πούμε είναι τριπλάσια από αυτή που έχει αυτό, θα πάρει τριπλάσια. Έτσι, ο Θεός βλέπει εσένα, πόσο χωράς εσύ. Εντάξει. Και όταν λέμε χαρίσματα, μιλούμε κατά Θεό χαρίσματα. Αυτά. Ναι. Η σχέση με τους γονείς είναι η βάση της ευτυχίας μας. Η σχέση με τον Θεό.
η πρώτη. Το θέμα από το κύμα του πατέρα και τη μητέρα που είναι η φάση να ζήσουμε με τη ζωή ναι. Αλλά προηγείται αυτή τη σχέση, έτσι, η σχέση με τον Θεό. Για να τιμήσεις τον πατέρα και τη μητέρα σου, σημαίνει ότι τιμάς και τον Θεό. Προσέξτε αυτό. Αλλιώς, αν δεν τιμάς τον Θεό, δεν τιμάς σωστά ούτε τον πατέρα και τη μάνα. Έτσι γίνεται πάντα. Γιατί αληθινή αγάπη έχεις όταν αγαπήσεις τον Θεό. Μετά μπορείς να αγαπήσεις σωστά και τον πατέρα και τη μάνα. Αλλιώς θα τους κάνεις είδωλα, θα τους αγαπήσεις εμπαθώς, ιδιωτελώς, οπότε δεν τους τιμάς πάλι. Και ας φαίνεται ότι τους τιμάς. Γιατί ακριβώς δεν έχεις ξεπεράσει τη φιλαυτία σου. Και σε μια δύσκολη περίπτωση θα τους κλωτσίσεις πάλι. Όταν λέει λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη, θύμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, υπονοεί τις τρεις προηγούμενες εντολές. Που τι λέγανε. Πρώτα απ' όλα θα αγαπήσεις τον Θεό. Έτσι. Και δεν θα κάνεις είδωλο. Κανένα είδωλο, δεν θα προσκυνήσεις τίποτα. Ούτε τον πατέρα σου. Πολλοί κάνουν είδωλο τον πατέρα τους, ή τη μάνα τους. Ή τη γυναίκα τους. Ή τα παιδιά τους. Είσαι ειδωλάτρης μετά. Για να τους αγαπήσεις σωστά όλους αυτούς, πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Οπότε προϋποθέτει αυτή η εντολή, για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, το να τιμήσεις τον Θεό. Έτσι, να αγαπήσεις τον Θεό. Οπότε, αν το πεις και έτσι, σωστό είναι. Ότι η βάση της ευτυχίας μας είναι να τιμήσουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Γιατί προϋποθέτει ότι έχεις τιμήσει τον Θεό. Αλλιώς δεν τον τιμάς σωστά ούτε τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Έτσι. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Έτσι. Όταν λέμε αγαπώ, ξέρετε, κατά κανόνα λέμε ψέματα. Γιατί η αγάπη προς τον συνάνθρωπο προϋποθέτει πάντα την αγάπη στον Θεό. Και επειδή δεν τον αγαπάμε τον Θεό. Και φαίνεται αυτό πως δεν τον αγαπάμε. Γιατί δεν τηρούμε τις εντολές του. Οπότε και τους άλλους δεν τους αγαπάμε σωστά. Ψέματα λέμε τους αγαπάμε. Απλώς προσπαθούμε. Στο μέτρο που προσπαθούμε, φτάνουμε κάποια στιγμή σε κάποια επίπεδα, στο πούμε, αγάπη. Τουλάχιστον μετανοούμε. Ναι. Αναφέρεται η γενική εξομολόγηση. Αν δεν υπάρχει χρόνος για αυτήν, μπορούμε να κάτσουμε να τα γράψουμε αυτά χειρολογία. Μπορείς να τα γράψεις. Θα τα δώσεις να τα διαβάσεις. Και αυτό έχει την ίση. Εξομολόγηση είναι ο έγγραφος, ο γραπτός λόγος. Αντί να τα πεις προφορικά, τα λες αυτά. Εντάξει. Και αυτό. Περί της γενικής εξομολόγησης. Κάτι άλλο. Είπατε πιο πριν για τα ανδρόγυνα στον Έγκα Βουλπίο, όταν και ειδικά σε περίοδους ληστείας να τηρούν την εγκράτη. Όταν, όπως είχε παρέντερα σε μια ομιλία για τις αισθήσεις, όταν η αφή διεγείρει τις αισθήσεις, ακόμα και ένας ασπασμός ή ένας εμβελιασμός, ας πούμε, των συζύγων... άμα θέλουμε να έχουμε εγκράτεια, ναι. Να έχουμε ακρίβεια. Εντάξει, τώρα μπορεί να πούμε, εξαρτάται από την γύρωση, είδατε τι είπαμε, δεν μπαίνουν σε καλούπια αυτά. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός, έτσι. Το καθένας τα λέει με το πνευματικό του. Και ο πνευματικός κρίνει ανάλογα με το τι μπορεί ο καθένας. Δεν θα σου πει κάτι που δεν μπορεί. Δηλαδή το ανδρόγυνο, ας πούμε, αν από πνευματική αγάπη, θέλει να σπαστεί. Ναι, αλλά πρέπει να έχει συγκατάβληση και στον άλλον, α πούμε. Δηλαδή, τι λέει εδώ ο Γέροντας. Να δει και την αδυναμία του άλλου. Καταλάβει. Μπορεί να μην το αντέχει. Ναι. Στο μέτρο που το αντέξει. Γι' αυτό οι πατέρες δεν έχουν βάλει ένα συγκεκριμένο κανόνα. Ειδικά σε αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και ο κοινό πνευματικό. Πατέρα, στις εξομολογήσεις είναι καλό να επαναλαμβάνουμε παλιά μας αμαρτήματα, γιατί αυτό αποθεραπεύει... Ναι, ο Γιώργος Πορφύρης τώρα γι' αυτό, από καιρού εις καιρό, καλό είναι να κάνουμε μια γενική εξομολόγηση και μάλιστα έλεγε να μην λέμε μόνο τις αμαρτίες μας, αλλά να λέμε όλη μας τη ζωή και τα περιστατικά που μας είχαν συγκλονίσει, έτσι, κάτι που μας είχε, ας πούμε, τραυματίσει, έτσι το είχαμε ζήσει πολύ έντονο, ως πολύ έντονο γεγονός. Και παλιές αμαρτίες εξομολογημένες. Ναι. Τρόπο αντίδρασης της συμπεριφοράς μας απέναντι στις καταστάσεις. Ναι, πώς αντιδράσαμε, πώς έτσι τις αντιμετωπίσαμε εμείς κλπ. Ναι.
γιατί έχει μια επίπτωση στον ψυχισμό. Ναι. Παγρύπνηση στο εσωτερικό. Ναι, και όταν τα λες, ας πούμε, ο προσευματικός προσεύχεται και περνάει η χάρη του Θεού και θεραπεύει όλα αυτά τα τραύματα. Έχω χρόνο. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, να πούμε και ένα θέμα για την ανθρώπινη λογική που πολλές φορές παρεμβαίνει και όπως νομίζω ότι είπα προηγουμένως, κάποιοι άνθρωποι παραβαίνουν το θέλημα του Θεού και σου λέγω τώρα δεν θα κάνω παιδί, θα κάνω όταν μπορώ. Λόγω οικονομικών δυσκολιών, λόγω, ξέρω εγώ, και άλλο, πούμε, επαγγελματικών, συστηματικών, λοιπά, διάφορα. Και αυτό βέβαια είναι αμαρτία, είναι παράβαση. Και φτάνουν πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να κάνουν παιδί όταν θέλουν. Συμβαίνει αυτό. Όταν μπορούσαν δεν κάνανε. Κάνανε αυτό που λέμε αποφυγή τεκνογονίας, που είναι αμαρτία. Και μετά που ήρθε η ώρα που θέλανε, τότε δεν ήρθε το παιδί. Και βέβαια σου λένε σήμερα υπάρχει εύκολη λύση να κάνουμε εξωσωματική. Αλλά και αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Και ήδη οι γιατροί το λένε. Έχει τεράστια διαφορά. Επί τα χείρω, δηλαδή προς το χειρότερο, σε σχέση με το φυσιολογικό. Άλλο είναι το παιδί να συλληφθεί σε ένα σωλήνο και άλλο φυσιολογικά. Και τι προβλήματα θα έχει αυτό το παιδί. Και με τη λογική να το πάρει κανείς. Όταν η πρώτη στιγμή της ζωής σου, που είναι η πιο κρίσιμη, έτσι, είναι μέσα σε ένα σωλήνο, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό μετά σε όλη τη ζωή, δεν θα έχει. Και για ποια λογική το λέει ότι θα έχει. Αντί να υπηρετείς μέσα στη μητέρα σου. Η ανθρώπινη λογική λοιπόν στο θέλημα του Θεού. Αφήνω τα άλλα προβλήματα που έχει εξωσωματική, τώρα να το ανοίξουμε. Πολλές φορές γίνονται εκτρώσεις, έτσι, γιατί οι γιατροί γονιμοποιούν παραπάνω άρια και έχουν περισσότερα έμβρια δηλαδή, από όσα θα φυτέψουν στη μητέρα και τα έμβρια που περισσεύουν τα βάζουν προσωπικά στο ψυγείο και μετά τα πετάνε, που είναι φόνος. Αν γίνει αυτό ποτέ, πρέπει να το κάνεις με τις σωστές προϋποθέσεις. Δηλαδή, τόσα όσα θα εφητεύσεις θα γονιμοποιήσει ο γιατρός, το εξασφαλίσει αυτό. Και φυσικά πάντα θα είναι των συζύγων έτσι, τα κύτταρα, δεν μπορεί να πάρει ξένα κύτταρα. Έτσι. Πάλι μη χείρει αυτό το πράγμα. Από τις λεγόμενες τράπεζες, σπέρματος κλπ. Αυτό δεν επιτρέπεται. Πολλές φορές ανδρόγυνα, λέει ο Γιώργος, μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας. Και ζητώ τη γνώμη μου. Άλλοι σκέφτονται να κάνουν ένα-δυο παιδιά και άλλοι θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Αυτό όμως που τους συμφέρει είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποιίας στο Θεό. Ούτε πολλά, ούτε όσα θέλεις εσύ. Όσο σου δώσει ο Θεός. Να εμπιστεύονται τη ζωή τους στη Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν τα δικά τους προβλήματα. Πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός που φροντίζει για τα πιθανά του ουρανού πολύ περισσότερο θα φροντίζει για τα δικά τους παιδιά. Και μάλιστα λέει ο Θεός μας είναι πολύ συγκλονιστικό ότι έχουμε τρεις και τις τρίχες σας. Όχι μόνο δηλαδή εσάς τους ίδιους, αλλά και τις τρίχες σας. Ξέρω δηλαδή πόσες τρίχες έχετε. Θα πει κανείς τώρα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ακριβώς ότι ενδιαφέρεται και για αυτά που εμείς τα θεωρούμε τυποτένια. Γιατί ποιος ασχολείται να μετρήσει τις τρίχες του. Ο Θεός λέει: το ξέρω και αυτό. Δηλαδή θέλει να πει πόσο στοργή σας έχω, πόσο ενδιαφέρον έχω. Λοιπόν, όταν έχεις ένα τέτοιο πατέρα, είναι μετά δυνατό να πεις: τώρα εγώ θα κάνω το δικό μου, ας πούμε. Δεν θα κάνω αυτό που λέει ο πατέρας. Αφού ο πατέρας σου λέει μεριμνό για το παραμικρό. Για το αν θα πέσει η τρίχα σου ή δεν θα πέσει, ας πούμε. Γιατί σκοτίζεις για τα μεγάλα θέματα. Γι' αυτό σας είπα ότι είμαστε, δεν αγαπάμε το Θεό, είμαστε και άπιστοι και αφού είμαστε άπιστοι φυσικά δεν αγαπάμε κιόλας. Γιατί βάζουμε τη λογική. Δεν λειτουργούμε την πίστη, λειτουργούμε τη λογική. Οπότε δεν βλέπουμε τον Θεό, γιατί με τη λογική δεν μπορείς να δεις τον Θεό.
Πρέπει λοιπόν να πιστεύουν αυτό που είπε, ότι ο Θεός φροντίζει πολύ περισσότερο. Αφού φροντίζει για τα παιδινά του, θα φροντίσει για τα παιδιά τους. Ήταν ένας ναυτικός που παντρεύτηκε σε ηλικία 18 χρονών. Φτωχός αυτός, φτωχή και η κοπέλα που πήρε, νίκησε σε ένα υπόγειο για να μείνει. Βρήκε και η κοπέλα μια δουλίτσα και ζούσαν πολύ λιτά. Να φανταστείτε, για τραπέζι είχαν ένα καφάσι από γερμάδες που αγόρασε μια φορά. Μετά παίξαν και παιδάκια και έκανα μεγάλες οικονομίες για να τα μεγαλώσω. Κι όμως σιγά σιγά έγινα νοικοκυρή. Δηλαδή πόσο ο Θεός ευλογεί. Από το τίποτα. Σε έγινε κάποιο. Ένα καφάσι ήταν τραπέζι. Και πολλές φορές το λέω στους νέους ανθρώπους που μου λένε δεν θα βοηθήσουν ακόμα, ενώ συζούνε, ας πούμε. Λέω, παιδιά, λέω, το καταλαβαίνετε, τι κάνετε. Ότι είστε στην κόλαση από τώρα. Τα μου πεθάνε τώρα που θα πάτε. Λέει, δεν έχουμε λεφτά. Λέω, μπες εκεί στην ευλογία του Θεού και θα δεις πώς θα έρθουν τα λεφτά. Γιατί δεν έχεις λεφτά, γιατί είσαι μακριά από το Θεό, γι' αυτό δεν έχεις λεφτά. Δεν έχει ο Θεός λεφτά να σου δώσει. Τι είναι για το Θεό να σου δίνει 1000 ευρώ το μήνα, 2000. Τίποτα, αφού όλα δικά του είναι. Γιατί δεν στα δίνει τώρα. Γιατί είσαι μακριά του. Γιατί δεν θες να έχεις σχέση μαζί του. Αφού παραβαίνεις έτσι κατάφορα το θέλημά του και του λες κάτσε στην άκρη, εγώ με τη λογική μου θα παλέψω, με τα μπράτσα μου, πάλεψε σου λέει. Αφού με βγάζει στην άκρη. Και τα κάνουμε θάλασσα. Και γεμίζουμε και άγχος. Μερικοί λοιπόν προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν για παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη η ζωή. Ένα παιδί φτάνει. Γιατί και αυτό με δυσκολία το μεγαλώνεις. Και δεν κάνω άλλα παιδιά. Και ξέρετε τι γίνεται με αυτό το ένα παιδί. Κατά κανόνα αυτά τα παιδιά αχριστέπονται. Γιατί τους δίνουμε παροχές συνέχεια. Το φουσκώνει το παιδί. Να μην κάνει τίποτα παιδί, να μην τίποτα, να μην στενοχωρηθεί. Το μπάσκετ, το βόλιο, το κινέζικο, 1000 χαζά πράγματα. Ναι, και το παιδί γίνεται άχρηστο. Άχρηστο, δεν ξέρει τίποτα. Και εγωιστής. Άκρος εγωιστής. Γιατί έχει μάθει έτσι όλο να παίρνει. Τίποτα να μην δίνει. Ενώ βλέπετε αντίθετα τα παιδιά από τις πολύτεκνες οικογένειες, πώς τα μεγάλα, ας πούμε, υπηρετούν τα μικρά και μαθαίνουν να δίνουν από μικρά. Και να βγαίνουν από αυτή τη φιλαυτία και αυτό το κακό χουζούρι, ας πούμε. Και όλη αυτή την αρρωστημένη, ας πούμε, απραξία που έχουν τα μονάκριβα παιδιά και οι μοναχοπαίδια που λένε. Δεν καταλαβαίνει πόσο αμαρτάνουν λοιπόν με αυτή την τοποθέτηση. Τους λέει θα κάνω ένα παιδί γιατί είναι δύσκολο σήμερα. Γιατί αμαρτάνουν, γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Είναι σαν να λες ο Θεός είναι άσπλαχνος όταν λες έτσι, ότι εγώ θα κάνω έτσι. Γιατί ο Θεός δεν σε αγαπάει. Μόλις δει ο Θεός ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλα παιδιά. Έτσι, αυτό το παθαίνουν και πολλοί τέκνοι. Έχω κάνει 5 παιδιά, ξέρω εγώ, και δύσκολα, ας πούμε, μερικές φορές η περίοδο της εγκύμωσης είναι δύσκολες. Μερικές γυναίκες έχουν τέτοιες δυσκολίες. Και μπορεί να κάτσουν και τις 9 μήνες στο κρεβάτι σου, γιατί αλλιώς θα το χάσουν το παιδί, θα αποβάλλουν. Και με διάφορα, με μετούς κλπ. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Και σου λέει, δεν μπορώ άλλο παιδί. Ναι, αλλά τι θα κάνεις. Δεν έχεις. Θα πρέπει να έχεις εποχή, αλλά με έχεις εποχή δυσκολεύεται ο σύζυγος, ας πούμε. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Λοιπόν, τι θα κάνεις. Πρέπει να κάνεις αμαρτία μετά. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν ξέρει ότι εσύ δεν μπορείς. Μπορεί να είσαι στην ιδέα σου. Έτσι, στο μυαλό σου ότι δεν μπορείς. Και να μπορείς. Αν δεν μπορείς, εδώ στο λέει ο Γέροντας, έχεις πλάχνα Θεός. Δεν θα σου δώσει παιδί. Γιατί βλέπει πόσο φιλότιμο έχεις και δεν θες να παραβείς το θέλημά του. Τι είναι, άσπλαχνος ο Θεός δηλαδή. Θέλει να σε σκοτώσει ο Θεός. Όχι, κάθε άλλο. Γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό. Μόλις δει ότι δεν μπορούν να το αποκριθούν λοιπόν, δεν τους δίνει άλλα παιδιά. Ξεκινούν πολύ να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα ανατρέψουν χριστιανικά. Ένας από τους σκοπούς του γάμου, βασικός, ας πούμε, θεμελιώδης, και θα το δείτε στην ακολουθία του γάμου.
Θα πάτε να τη διαβάσετε. Είναι αυτός. Να κάνεις παιδιά. Βέβαια δεν είναι ο πρώτος σκοπός, έτσι. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η θέωση. Όπως και στο μοναχισμό. Είναι να βρεις τον Θεό, να σωθείς, να πας στο παράδεισο. Μέσα από αυτή την αλληλοπεριχώρηση και την, ας πούμε, την αλληλοκένωση, αν θέλετε, ο ένας αδειάζει στον άλλο. Αυτό είναι ο γάμος, έτσι. Να σταυρωθείς για τον άλλο, να πεθάνεις για τον άλλο και εκείνο για σένα. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν σκοτούρες. Και έχω στο διαμερίσμα τα σκυλιά, γατιά. Μου είπαν ότι τώρα, που τώρα είναι το 1990, τότε τα λεγιά τους αυτά, στην Αμερική έχουν στα σπίτια τους αντί για σκυλιά ένα είδος χειρίδια, χείρος μικρός δηλαδή, έτσι, γουρουνάκια, έτσι, χειρίδια, υπάρχουν στην Ελλάδα αυτά. Ινδικά χειρίδια. Ναι, χειρίδια, που είναι πανάκριβα και δεν μεγαλώνουν πολύ. Τα έχω φτιάξει έτσι για να μπορούν να τα έχουν μέσα στα διαμερίσματα. Να έχει ένα γουρνάκι εδώ στο σπίτι σου. Παιδιά δεν θέλουν να έχουν, γιατί είναι φασαρία να τα πλένουν και λοιπά. Και πλέον τα γουρούνια. Είναι τραγικό. Το σκυλί τουλάχιστον είναι και φύλακας. Κάνει και μια δουλειά. Αλλά να έχεις γουρούνια μέσα στο σπίτι, φοβερό. Στην Αυστραλία είδα, το 1997 είχε πάει έρθει στην Αυστραλία για να βοηθήσει εκεί τους Έλληνες, μετά από πρόσκληση της Εκκλησίας. Είδα λοιπόν, λέει, να έχουν γυροκομείο για σκύλους, για γάτες, ακόμα και νεκροταφείο για τα ζώα. Μπορείς να διαβάζω και ακολουθία. Προτεστάτες δεν αποκλείται, ξέρετε, να κάνω και τέτοια. Κηδεία για σκύλους. Εδώ ομολογούνται τις ομοφυλόφιλες. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά και άλλοι άνθρωποι θα πεθάνουν από την πείνα. Νομίζω ότι γίνεται αυτό το πράγμα, τις πάνω από τροφές τέτοιες. Και βλέπεις, άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί, μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσα αν σκότωνε έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τι νόσο θα είναι το σκυλί. Πού φτάσαμε. Ο άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί. Και μερικοί πραγματικοί απορώ πώς λένε μερικά πράγματα. Μια φορά με ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές που ήρθαν εκεί στο καλύβι. Γέροντα, ο Ιερός Ισότομος γράφει πουθενά να μην κάνει σύζυγη παιδιά. Τι είναι αυτά που λέτε. Πού το ακούσετε αυτό που λέω. Να, ο πατήρ Τάδε μας το είπε, μου λένε. Πιάνω τον πατέρα Τάδε και τον ρωτάω. Είπες τέτοιο πράγμα. Ναι, μου λέει. Πού το βρήκες αυτό γραμμένο, τον ρωτάω. Ο Ιερός Ισότομος το αναφέρει στον περί Παρθενίας λόγο του, μου λέει. Κοίταξε, του λέω. Εγώ δεν διάβασα Άγιο Ισότομο. Αλλά δεν μπορεί ο Άγιος να λέει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θέλει. Φέρε να δω τι γράφει. Μου φέρει το βιβλίο και μου δείχνει το χωρίο. Το διαβάζω και βλέπω ότι ο Άγιος γράφει. Τώρα έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι και σας δίνεται η δυνατότητα να ζήσετε και εν Παρθενία. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να αφήσουν απογόνους. Δεν λέει δηλαδή μη γεννάτε παιδιά. Και αυτός να επιμένει. Έτσι. Ο Άγιος Ανσέλμος λέει ότι μπορείτε να ζείτε εν Παρθενία. Ενώ ας πούμε όταν ήταν Αδάμ και Εύα μόνοι τους, έτσι, και μετά παιδιά τους. Επέτρεπε ο Θεός να έχουν και, ας το πούμε, σχέσεις μεταξύ τους. Πού τώρα έχουν απογορευτεί, έτσι λεγόμενες ομοιεκτικές σχέσεις. Γιατί δεν υπήρχε άλλος για να γίνουν παιδιά. Εντάξει. Αλλά τώρα σου λέει που μπορείς να ζήσεις και παρθενικά. Αυτό λέει ο Ιερός, ούτε λέει μην κάνετε παιδιά στους έγκαμους. Να είναι κληρικός και θεολόγος και να λέει τέτοια πράγματα. Να δείχνει ότι διαβάζει Χρυσόστομο, ότι κάνει και διατριβές και να τον έχουν για καλό πνευματικό. Ξέρετε τη βλάβη κάνουν κάτι τέτοιες λανθασμένες ερμηνείες σε ανθρώπους που θέλουν να αναπαύσουν το λογισμό τους. Βέβαια, μετά σου λέω, αφού είναι το πνευματικό σου.
Γι' αυτό πρέπει έτσι και να προσέξει και σε ποιο γραφικό θα πάει. Να δει αν αυτά που λέει συμφωνούν με αυτά που λέει η Εκκλησία διαχρονικά, 2000 χρόνια, αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται, ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά, ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις. Και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους. Τώρα μάθαμε, στην Αγγλία υπάρχει μια νέα μόδα. Τάχαντες παντρεύονται και ζουν χωριστά. Δεν ξέρω πώς το λένε στα αγγλικά αυτό. Το έχετε ακούσει? Ναι, δεν είμαστε παντρεμένοι, αλλά ζουν καθένα στο σπίτι του. Τώρα, τι είναι αυτό? Ναι. Πώς θα πρέπει να αναπτύξουμε από το σπίτι του? Μπορεί, ξέρω. Θα καθένα στο σπίτι και είναι παντρεμένοι, υποτίθεται. Λοιπόν. Αλλά βλέπετε και πώς παραχωρεί ο Θεός μέσα από την αμαρτία να γίνει καλό. Όλοι αυτοί, ας πούμε, που ουσιαστικά είναι καταστραμμένοι άνθρωποι λόγω της αμαρτίας, καταστρέφουν και το σώμα τους με τις εκτρώσεις. Οπότε δεν συνεχίζεται το κακό. Μπαίνει ένα στόπ. Ενώ οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη Θεία Χάρη, γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Έτσι, γιατί όταν τηρείς τις εντολές είσαι ταπεινός. Και στους ταπεινούς ο Θεός λέει, δίνει χάρη, υποχρεωτικά. Και το βλέπει κανείς, ξέρετε, στην πράξη, και εδώ και τώρα μπορεί να το δείτε. Δηλαδή, έναν λογισμό ταπεινό να κάνεις, πώς αμέσως νιώθεις τη χάρη του Θεού. Έχετε αυτή η ειρήνη, αυτή η χαρά. Λίγο να ταπεινώσεις τον εαυτό σου μέσα σου. Όταν λοιπόν υπακούς τις εντολές του Θεού, δεν μπορεί ο Θεός να μη σε ευλογήσει. Είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια ο Θεός δεν το κάνει υποχρέωση, το κάνει μόλις την καρδιά, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Γιατί αν θέλεις εσύ μια φορά, άπειρες φορές θέλει ο Θεός να σε ευλογήσει. Και βλέπουμε χριστιανούς οικογενειάρχες με όσα παιδάκια τους δίνει ο Θεός να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού. Και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα, χαρούμενα, ευλογία Θεού και να προκόβουν. Έτσι πράγματι, χαίρεσε να βλέπει τέτοιες οικογένειες. Υπάρχουν. Λίγες μένουν, αλλά υπάρχουν. Εκεί που λέμε τι θα γίνει ο κόσμος, βλέπουμε τώρα να προχωράει με τη χάρη του Θεού μια γενιά καλή. Ο διάβολος καταστρέφει, αλλά και ο καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανιστεί το γένος μας. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Δεν ξέρω σε αυτά τα τελευταία, αν θέλετε κάτι. Πολύ ευχαριστώ. Είπατε πριν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε ότι μπορούμε να ζούμε και εν παρθενία στο γάμο. Όχι, χωρίς γάμο, αυτό εννοούσε. Να μην κάνουμε γάμο, αυτό εννοούσε εν παρθενία. Η μοναχή. Ναι. Μοναχικό βίο. Ναι, ναι, αυτό. Μοναχικό βίο. Αυτό εννοούσε. Αλλά εκεί υπάρχουν και έγγαμοι οι οποίοι δώσανε υπόσχεση, ας πούμε, αμοιβαία, έτσι, να κάνουν λευκό γάμο, όπως το λένε, έτσι, δηλαδή να μην έχουν σχέση. Και προς τι γάμο? Μπορεί να τους πίεσαν οι γονείς τους. Έχουμε περιπτώσει Αγίων που τους πίεζαν οι γονείς τους και, και τον άντρα και τη γυναίκα. Και κάνανε ένα γάμο. Από ενώ και οι δυο δεν θέλανε να γίνουν μοναχοί. Ναι, ή μπορεί να ήθελε ο ένας και έπεισε και τη γυναίκα, ας πούμε, έχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ήθελε ο άντρας, τον πήρε, έπεισε τη γυναίκα και χώρισε μετά, πήγα στο μοναστήρι και οι δύο. Ευλογείτε, πάτε. Αυτό μπορεί να γίνει και τώρα, ή μόνο και παλιά. Και τώρα μπορεί να γίνει, αλλά είναι πιο δύσκολο, γιατί τώρα έχει πολύ σαρκικό φρόνημα, έτσι. Ο κόσμος και μπορεί εσύ να με μένα το θέλεις, αλλά να μην το θέλει η σύζυγος. Και θα πρέπει να υποχωρήσεις, δεν είναι. Δεν μπορεί να την αναγκάσεις. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει κανείς, πριν παντρευτεί. Εκείνο το ρητό αμαρτίας γονέων με δεύση τέκνα στην Αγία Γραφή που υπάρχει, τόξενα και δεν μπορούσε. Νομίζω στην Παλαιά Δίκη. Στην Παλαιά Δίκη. Σε ποιο βιβλίο?
Τις παροιμίες πρέπει να είναι εκεί τα ξεπαρεμίες. Και αυτό έχει το νόημα ότι τα πάθη μεταδίδονται. Αυτό εννοεί. Ναι. Οι αμαρτίες, ας πούμε. Σε για τις εκτρώσεις ήσουν, όπως το εξήγησα έτσι. Η αμαρτία συγκλονίζει όλο τον άνθρωπο, όχι μόνο την ψυχή. Έχουμε μια ιδέα. Είναι λάθος αυτό, είναι μονοφυσιτισμός. Ότι η ψυχή να είναι καλά. Το σώμα και το σώμα είναι καλά. Καλά εννοώ πνευματικά, δεν είναι άγιο. Όπως η ψυχή είναι άγιο και το σώμα είναι άγιο. Δεν είμαστε στη σφαίρα του υπερπέραν, ας πούμε, του πνευματικού, είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι και σωματικά άγιος, όχι μόνο πνευματικά άγιος, έτσι μόνο ψυχικά δηλαδή. Και σωματικά. Όταν λοιπόν αμαρτάνεις και στο σώμα και στην ψυχή. Σας είπα πολλά παραδείγματα, έτσι με το κρυολόγημα και μετά. Επηρεάζεις κάθε αμαρτία που κάνεις, επηρεάζεις και το σώμα. Και αυτό μετά μεταβιβάζεται και στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά τι παίρνουν, το σώμα σου παίρνουν. Το σώμα σου και το σώμα της γυναίκας σου, έτσι δεν είναι. Τα χρωματοσώματά σου που έχουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν εσένα. Και όχι μόνο εσένα και όλους τους προγόνους σου, έτσι. Όλη την αλυσίδα από τον Αδάμ μέχρι εσένα. Το ίδιο και η γυναίκα σου. Μεταβιβάζει τα χρωματοσώματά της που έχουν όλες τις πληροφορίες τις δικές της και όλο το προγόνο της. Καταλάβετε τι γίνεται τώρα. Αν λοιπόν είναι προσεκτικοί οι γονείς, θα κάνουν και σωστά παιδιά. Και υγιή παιδιά, προσέξτε, υγιή και σωματικά. Όταν εσύ αμαρτάνεις, ασθενείς και το σώμα. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, νέος ανθρώπους και είναι σαν γέρι. Και είναι γέρος αυτός, δεν είναι 30 χρονών. Γιατί έχει κάνει πολλές αμαρτίες, πολύ απλό. Και γέρασε το σώμα του. Γιατί το χρησιμοποίησε άτσαλα. Δεν το χρησιμοποίησε σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Παίζει ένα μάξι και το πας στο νερό. Δεν είναι για το νερό τα μάξι. Μάλιστα γιατί να μην είναι. Αφού δεν είναι. Το ίδιο σου λέει και ο Θεός. Δεν είσαι για την πορνεία, ρε φίλε. Μάλιστα γιατί να μην είναι. Θα το πληρώσεις. Θα το πληρώσεις. Καταλάβατε. Αυτό είναι η ιστορία. Και πας στο θάνατο. Γιατί τελικά τα ψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν σε έχω φτιάξει να πορνεύεις. Ο Θεός που είναι ο κατασκευαστής είναι εδώ και τις οδηγίες. Όταν κάτι είπατε πριν για τον Αδάμ, ναι, δεν κατάλαβα. Περί ότι... Οι πρώτοι άνθρωποι κάνανε μεταξύ τους σχέση. Το επέτρεπε ο Θεός αυτό. Έτσι, τα παιδιά του Αδάμ, ας πούμε, μεταξύ τους. Οι κόρες με τους γιους, ας πούμε. Δεν ήταν αμαρτία. Το επέτρεπε ο Θεός για να αυξηθούν οι άνθρωποι. Αυτό εννοώ. Κάτι άλλο. Σε αυτό που είπατε πριν, έχει άμεση σχέση και αυτό που λένε νους υγιής, σώμα και υγιή. Και μάλιστα διάβασα στο λόγιο που γράψατε ότι προωθούν περισσότερο τα παιδιά να κάνουν να φύγουν περισσότερο από το σώμα τους με το δεδομένο της γυμναστικής και λιγότερο στα πνευματικά. Αυτό το λέγανε οι αρχαίοι. Έτσι, νους υγιής, σώμα και υγιή. Αλλά εκείνο που κυριαρχεί στον άνθρωπο δεν είναι το σώμα, έτσι είναι ο νους. Η ψυχή δηλαδή. Όταν λοιπόν η ψυχή είναι υγιής, τότε βοηθάται και το σώμα. Όταν το σώμα είναι υγιές χωρίς να προστατεύει την ψυχή, η υπερβολική ας πούμε καλλιέργεια του σώματος, τι κάνει, εξάπτει τα σωματικά πάθη. Γιατί ο κυβερνήτης δεν πήρε το σώμα, αλλήμα είναι το σώμα. Έτσι. Αν καλλιεργήσεις το σώμα χωρίς να καλλιεργήσεις την ψυχή, τι κάνεις ουσιαστικά, έτσι. Τρέφεις το άλογο, και τον αναβάτη τον έχεις του πεθαμού, ας πούμε. Τι θα κάνει το άλογο, θα σε σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε σκοτώσει το άλογο. Όταν ο αναβάτης δεν μπορεί να σταθεί πάνω στο άλογο, τρέμει, ας πούμε, το άλογο είναι δυνατό. Δεν μπορεί να το κρατήσεις. Τι να κρατήσεις σαν το άλογο. Έτσι και το σώμα, το τρέφουμε, το τρέφουμε. Αυτό κάνουμε σήμερα στην νεολαία, έτσι. Χάμπουργκερ, μπιφτέκια εκεί συνέχεια, δυνατές τροφές, κοκακόλα, αυτά όλα. Νεοπνευματώδη, χάπια. Λοιπόν, το κάνεις τέρατα. Τα παιδιά σωματικά. Πνευματικά τίποτα, είναι πεθαμένα. Τι θα κάνουν, θα γκρεμιστούν. Είναι πολύ λογικό. Θα τους γκρεμίσει το σώμα. Το σώμα είναι το άλογο, έτσι. Ο νους είναι ο αναβάτης. Είναι ο κυβερνήτης. Όταν λοιπόν τον κυβερνήτη τον έχεις πεταμένο, την ψυχή δηλαδή, δεν φροντίζεις να τη θρέψεις καθόλου, το σώμα θα σε διαλύσει μετά. Θα σε πάει όπου θέλει αυτό. Σε κάνει ζώο.
να δουλεύεις μόνο με τα αίσθηκτα. Τα σκοτώνεις και δεν καταλαβείς τίποτα. Αυτό είναι εκτίμηση. Αυτό. Και η νέα τάξη πραγμάτων αυτό θέλει. Σας το λέω παρεπιπτόντας τώρα. Να αποκτηνώσει τον άνθρωπο. Να του κάνει κτίνη. Γιατί όταν έχεις ένα κτίνος, το κάνεις ό,τι θέλεις μετά. Είναι ο αβολούον αυτός. Θα του πεις ποιο είναι ο σκοτώνας, θα σκοτώσει. Και ας είναι ο άλλος, ας πούμε, συμπατριώτης του, ας είναι αδερφός του, την άλλη. Όπως λέει με μάτ τώρα, τα μάτ σκοτώνει. Τελείως. Θα σου φάω. Έτσι θα το ευχαριστηθεί κιόλας. Γιατί είναι ζώο. Καταλαβαίνετε. Δεν έχω τίποτα με τα μάτια, αλλά τι να πω. Έτσι. Δεν λειτουργεί η ψυχή, δηλαδή. Και μετά δεν έχει αντιστάσει καθόλου άνθρωπος αυτός. Κάνει ό,τι του πει η σάρκα. Και το θέλουν αυτό να σε αποκτηνώσουν, διότι μετά θα σε κάνουν ό,τι θέλουν. Θα σε πάνε εκεί που θέλουν αυτοί. Θα σε έχουν δούλο τους, δηλαδή, ουσιαστικά. Να δουλέψει για αυτούς. Γι' αυτό έχουν ρίξει όλη αυτή την ανηθικότητα σου και στην πατρίδα μας. Και εμείς σαν χάνια, ας πούμε, τα χάπτουμε. Και λέμε ότι είναι αυτή η πορεία του κόσμου. Είναι αυτή η πορεία του κόσμου. Έντεχνα γίνεται όλη αυτή. Αυτό το χύσιμο της λάσπης, ας πούμε, και τρέφουν τα παιδιά με. Όχι με ξυλοκέρατα απλώς, με δηλητήρια. Είπαμε, είχε τα χάπτουμε όλα αυτά τα εσχρά, τα βίντεο, όλα αυτά. Και αποκτηνωνόμαστε. Άρα τώρα γέροντα είμαστε σαν να λέτε ελεύθεροι δούλοι. Ναι. Και είμαστε με τη θέλησή μας δούλοι. Εδώ είμαι. Γιατί, εντάξει, υπάρχει το σαρκικό φρόνημα, το εκμεταλλεύονται αυτοί, αλλά αν θέλουμε μπορούμε να σταθούμε αντίθετα σε αυτό το ρεύμα. Η Εκκλησία μας έχει τόσα μέσα, υπάρχει τόση χάρη από το Θεό, είμαστε βαφτισμένοι καταρχήν, που είναι το σπουδαίτερο που είναι. Και δεν μπορείς, και μπορείς να μην είσαι δούλος. Μπορείς να είσαι Άγιος. Οι πιο ελεύθεροι άνθρωποι είναι οι Άγιοι. Κάτι άλλο. Το έχουν δει ότι οι πατέρες, όταν ας πούμε ένας πατέρας και κάποια μάμα ή κάποια γυναίκα, όταν βλέπονται τα θυμότητες, αν είναι κακό ή καλό, ας πούμε, καταρχήν να σας πω, μέσα στην Εκκλησία δεν μπορείς να παντρευτείς όποιον θέλεις. Δηλαδή όταν είσαι μέσα στην Εκκλησία βαπτισμένος, θα πρέπει να πάρεις βαπτισμένο. Και ο βαπτισμένος είναι μόνο ορθόδοξος. Δεν κολλάει δηλαδή, τίποτα άλλο. Τώρα αν πεις πώς γίνεται με τους καθολικούς και κάνουμε γάμους, με τους προτεστάτες, τώρα δεν ξέρω αν κάνουμε και με τους μουσουλμάνους, αν φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο που μπορεί να φτάσουμε. Δεν κολλάει, δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Γιατί έχει τόση διαφορά όσο έχει, ας πούμε, ένα έπιπλο από έναν άνθρωπο. Τόσο διαφορά έχει ένας αβάφτιστος από έναν βαπτισμένο. Μη σας φαίνεται. Και λίγο λέω. Γιατί λέω λίγο. Γιατί ο βαπτισμένος έχει το Άγιο Πνεύμα. Το τέλος το Θεό. Πόσο διαφέρει ο Θεός από εμάς. Άπειρα. Δεν μπορείς να πεις. Άπειρα. Λοιπόν, έτσι διαφέρει ένας βαπτισμένος που είναι φορέας του Θεού από έναν βάπτιστο που δεν είναι φορέας. Γι' αυτό λέω δεν κολλάει. Δεν κολλάς. Δεν μπορεί να γίνει. Να γίνεις ένα από το τραπέζι γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνω. Έτσι δεν μπορείς να γίνεις ένα, γιατί στο γάμο αυτό μπορεί να γίνεις. Έτσι να γίνεις ένα. Οι δύο άνθρωποι να γίνουν ένας άνθρωπος. Αυτό μόνο με ένα βαφτισμένο. Γι' αυτό και οι κανόνες το λένε ξεκάθαρα. Όλα τα άλλα είναι άκυρα. Και αυτοί οι γάμοι που έχουν γίνει ουσιαστικά άκυροι είναι. Αλλά θα πεις γιατί τους κάνουν. Από μια άκρη στην κατάμεση. Για να μην πάνε και αυτοκτονήσουν, ας πούμε, και είναι κάτι χειρότερο. Και τους παντρεύουν εκεί πέρα. Τους δίνουν μια ευλογία, ας πούμε. Ορθόδοξο με καθολικό αυτό εννοώ, έτσι καταλαβαίνετε. Ή ορθόδοξο με προτεστάνη. Δεν γίνεται κανονικά. Δεν επιτρέπεται. Πολύ περισσότερο αυτό που είπες με μαύρους, ας πούμε, που είναι ό,τι να είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Αν είναι ορθόδοξο, εντάξει. Δεν έχει πρόβλημα. Αν είναι ορθόδοξο. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο. Η διάκριση Βατισσάδα είναι απόκτημα για τις υπακοής. Αυτό δηλαδή όσο περισσότερο θα εντάσσεσαι στο θέλημα του πνευματικού σου, θα κάνει η διάκρισή σου, γίνεται κάποιο σημείο που δίδεται ως χάρη η διάκριση μιας κοινωνίας με τον Θεό. Η διάκριση είναι η κορυφαία των αρετών. Και έρχεται μετά την αγάπη. Δεν είναι έτσι. Η αγάπη, θυμάστε, είναι στην 30η βαθμίδα, στην κλίμακα. Πάνω-πάνω.
Μετά την αγάπη είναι η διάκριση. Μίζων πασών των αρετών. Είναι το κορύφωμα, θα έλεγα, όλης της πνευματικής πορείας. Έτσι, είναι μια ολόκληρη πορεία. Η υπακοή είναι το θεμέλιο. Αν δεν κάνεις υπακοή, φυσικά δεν κάνεις τίποτα. Και μαρτύριο να υποστείς, δεν είσαι τάξης επέντε στο Θεό. Είμαστε σήμερα, δεν ξέρω, είχα βάλει μια ανάρτηση στο Θεό. Για κάποιον ο οποίος έκανε παρακοή στο γέροντά του, έφυγε και πήγε και έγινε μάρτυρας. Θα το διαβάσετε, είναι πολύ ωραία. Είναι στο συναξαριστή της ημέρας σήμερα. Λοιπόν, αλλά δεν τα είχε φτιάξει με τον γέροντά του. Πήγε στην πόλη με παρακοή, δεν πήρε ευλογία δηλαδή. Και εκεί τον πιάζανε, του λένε θα αγηθείς στο Χριστό, δεν τον αρνούμε, σε βασανίζουμε, δεν τον αρνούμε, τον σκότωσε, μάρτυρας. Οι άλλοι τώρα που δεν ξέρανε από πού και πώς είχε έρθει αυτό στην πόλη, σου λέει Άγιος είναι αυτός, μάρτυρας, τι να τον βάλουμε στην εκκλησία. Συνηθίζαν τότε να τους στάβουν μέσα στην εκκλησία. Αλλά τι γινόταν, όταν γινόταν η λειτουργία στην εκκλησία, αυτός έμενε μέσα μέχρι τη στιγμή που λέγανε τα κατηχούμενα. Τα κατηχούμενα είναι μετά το Ευαγγέλιο. Οι προσευχές που κάνουμε για αυτούς οι οποίοι ετοιμάζονται να βαφτιστούν κατηχούμενα. Και μετά τα κατηχούμενα λέμε, ας πούμε, το πιστεύω και μπαίνουμε στην Κυρίως Λειτουργία, όπου εκεί κανονικά μένουν μόνο όσοι θα κοινωνήσουν. Δεν μένουν όλοι. Όλοι οι άλλοι φεύγουν. Αν λειτουργούσαμε σωστά, θα πρέπει να βγουν έξω οι περισσότεροι, να πάνε στον Άρθικα. Λοιπόν, έβγαινε έξω αυτός. Του λέει ο Ραμάν, τι γίνεται. Ναι, φίλε, σηκώνατε με το κυβούρι του, ας πούμε, τη Λάρνακα, έξω. Αεροπλάνο, έτσι, έξω. Λέει, τι γίνεται. Παραπληματίστηκαν οι άνθρωποι. Τι συμβαίνει με αυτό. Έμενε μέχρι τα κατηχούμενα στην κάθε θεία λειτουργία, μετά έξω. Οπότε ένας Άγιος, έτσι, διορατικός άνθρωπος που προσευχήθηκε και του λέει, έρχεται άγγελος και του λέει, αυτό και αυτό συμβαίνει. Αυτό έχει κάνει παρακοή. Στον γέροντά του έγινε μεν. Έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό, αλλά δεν είναι εντάξει μπροστά στο Θεό. Και πήγε αυτός ο Άγιος και βρήκε τον γέροντά του στην έρημο, τον πήρε μαζί του, ξαναήρθανε, ανοίξανε τη Λάρνακα, διαβάσανε συγχωρητική ευχή και μετά δεν έβγαινε. Μετά έμενε σε όλη τη λειτουργία. Καταλάβατε τι θέλει να πει αυτό. Ότι η αμαρτία είναι πολύ μεγάλη αμαρτία παρακόρη. Και είναι το θεμέλιο. Πας στο πνευματικό σου, κάνεις παρακοή και νομίζω ότι δεν κάνεις υπακοή, κάνεις παρακοή. Είσαι τελείως, εκτός Θεού είσαι. Είσαι εκτός Θεού. Και το λέει εκεί πολύ ωραία στο Συναξάριο. Ότι είναι ο γέροντας, δεν είναι διάδοχος των Αποστόλων. Έτσι, γιατί σε αναλαμβάνει. Σε αναλαμβάνει πνευματικά. Είδατε που είπε ο Θεός στους Αποστόλους, αν αφείτε τις αμαρτίες, αφείτε. Αν κρατείτε και κράτητε. Αυτό ήταν κρατημένη αμαρτία. Γιατί δεν είχε πάρει συγχώρηση το γιορτά του, είχε σηκωθεί και είχε φύγει μόνο του. Και η απόδειξη ήταν αυτή. Τον έβγαζε με του κατηχουμένου, δηλαδή εκτός κοινωνίας. Εκτός κοινωνίας σημαίνει εκτός εκκλησίας, έτσι. Αυτό σημαίνει. Ότι έφευγε με του κατηχουμένου έξω. Δεν μπορούσε να κοινωνήσει. Που σημαίνει, δεν μπορούσε να σωθεί, ε. Αυτό σημαίνει. Θα πει για μια παρακοή που έκανε, ναι. Ήταν ατακτοποιητή. Και το έδειξε ο Θεός με αυτό το σημάδι, ε. Πολύ ωραίο αυτό. Πήρε συγχώρηση με τα θάνατα και μετά κοινωνούσε. Ναι. Κύριε Πατέρα, όμως αυτός πώς έχει την άδεια να αντέξει το μαρτύριο. Είναι λίγο παράξενο τόσο από αυτό το πράγμα. Είχε καλή διάθεση. Είχε καλή διάθεση. Παθαίνουμε και από συναρπαγή. Φαίνεται δεν ήταν τελείως, ας πούμε, από εγωισμό. Ποιος ξέρει τώρα. Δεν τα λέει και όλα τα κείμενα. Είχε ελαφρυντικά φαίνεται. Έτσι, και ο Θεός, ας πούμε, το αναγνώρισε. Έβλεπε ο Θεός, μάλλον, και την διάθεση της ψυχής του. Ίσως να ήθελε να πάει πίσω, να μην μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί τότε δεν ήταν και εύκολο να μετακινήσει. Να πας. Εδώ τώρα εντάξει, είναι εύκολο. Πήρε και ένα τηλέφωνο, πήρε ο λόγος. Αλλά τότε δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μπορεί να έχει μετανιώσει κιόλας. Έτσι. Και τον έδωσε χάρη ο Θεός και μαρτύρησε. Ναι. Όντως είναι. Ωραία ερώτηση αυτή. Αν ήταν ακόμα με εγωισμό, σίγουρα δεν θα είχε. Βέβαια. Αλλά δεν είχε ταπεινωθεί. Είχε μετανιώσει μέσα του. Αλλά βλέπετε ο Θεός πως θέλει και την ακρίβεια. Και έφερε το γιο του την έρημο να του δώσει συγχωρητική ευχή.
Ο άλλος θυμάστος Απρίκιος, που δεν μαρτύρησε, δεν μπορούσε να μαρτυρήσει, γιατί δεν είχε συγχωρέσει τον αδελφό του και έχασε το στεφάνι και πιθανότητα και την ψυχή του. Μάλιστα. Που είναι η εικόνα. Δόξα τα πλήκη όχι για την ευθυνή και ίσως είναι στην όλη. Σώσο Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβαρδωρούμενος και τόσων φυλάτων δια των σταυρού σου. Διευκόν το Παναγιό Πατέρα μου, Κύριε Σου Χριστέ, να δώσουμε, ελέησον και σώσον μας.